Για να δούμε. Θα το κάνω ποτέ αυτό το γύρισμα. Έχω κάνει 32 όνο. Βούλεξα. Είδες άμα συνηθίζεις εκεί και έχεις μάθει να κάνεις ωραία και όμορφα βίντεο όπως αυτά που ανεβάζω τελευταία στο κανάλι μου, ξεσυνηθίζεις λιγάκι. Είχα πολύ καιρό να γυρίσω μέσα στο σπίτι, αλλά αυτό το βίντεο, αυτό το θέμα έπρεπε να το γυρίσω από εδώ. Είναι ένα θέμα που σας καίει πάρα πολύ. Γιατί εσύ το ζήτησες. Και εγώ εδώ είμαι για σένα. Πάμε να κάνουμε το όντο σωστό για να μπω κατευθείαν μέσα στο θέμα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Προτού διεισδύσω στο φλέγον θέμα της ημέρας, πάτα το like σου, κάνε και το subscribe στο κανάλι μου και εννοείται θα μου αφήσεις το καλά. Θες δεν θέλεις, θα μου αφήσεις αυτό το comment γιατί σε συμφέρει, γιατί θα πάρεις μέρος σε ένα πολύ hot διαγωνισμό, γιατί σίγουρα το θες αυτό το δωράκι που σε έχω. Θα προχωρήσω, θα ξεκινήσω μάλλον αυτό το βίντεο, το οποίο εσύ ζήτησες, με ένα update τελευταίο της ζωής μου. Και αφορά το διατροφικό μου πλάνο, κάτι που έχω ξεκινήσει και κάνω... Πόσες μέρες τώρα είναι, είμαι στην ένατη ημέρα. Ξέρετε, δεν είμαι από τις ευνοημένες γυναίκες και πιστεύω ότι αγγίζω πολλές από εσάς που τρώω και δεν παχαίνω. Συνήθως τρώω και παχαίνω. Μπορεί να μην παχαίνω κατευθείαν εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά από κάποιο διάστημα θα πάρω και τα κιλάκια μου πίσω. Γενικά υποφέρω πολύ με τα κιλά μου, έχω πολλές αυξομοιώσεις. Λίγες, είμαι συν 3, μείον 3, συν 4, μείον 4, σταθερότητα ποτέ. Γυμνάζομαι, αλλά ξέρετε κάτι, το τελευταίο διάστημα, τώρα αυτά με τον κορονοϊό, με τις καραντίνες, με τα lockdown, ένα χρόνο η ζωή μας έχει έρθει, είναι άλλη. Οπότε το σώμα μας έχει συνηθίσει πλέον σε άλλους ρυθμούς. Όσο και να γυμναστείς έξω, όσο χιλιόμετρα και να κάνεις έξω, δεν είναι το ίδιο με την εντατική γυμναστική που είχε η παλιά μας καθημερινότητα. Έχουμε πάρα πολύ καναπέ, εδώ, έχει την τιμητική του. Κάποια στιγμή είχα βαρεθεί κιόλας να κάνω διατροφές και να προσέχω μέσα στο σπίτι, όπου δύο μήνες, νομίζω Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αφέθηκα κιόλας. Οπότε τις πρώτες ημέρες τότε που έτρωγα ό,τι ήθελα, δηλαδή όταν σας λέω ό,τι ήθελα, εντάξει, όχι ό,τι ήθελα, αλλά πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Λέω ρε παιδάκι μου, αφού είναι να έχω κοιλιά, ας φάω τουλάχιστον, δηλαδή θα το διασκεδάσω κιόλας. Και κάποια στιγμή που πήγα να κάνω μία συνέντευξη, πήγα να βάλω ένα κουστούμι το οποίο το είχα βάλει στα γενέθλιά μου. Τα γενέθλιά μου 28 Δεκεμβρίου. Την περίοδο που έτρωγα. Εκεί όμως μου έκανε. Μετά από δύο μήνες όμως, Φεβρουάριο, είδα όχι με στένευε το παντελόνι. Φίλες μου, δεν μου κούμπωνε. Οπότε εκεί είπα, Πελενάκι, πρόβλημα, θα ξαναρχίσουμε τα ίδια και θα κλαις. Επανέρχομαι λοιπόν στους διατροφολόγους, όπου έχω δοκιμάσει τα πάντα και πραγματικά είχα βαρεθεί και δεν ήξερα πώς να μου ταιριάξει. Μέχρι που είδα πραγματικά ένα post της φίλης μου της Ιβόνης Μπόσνιακ, η οποία ανέφερε στο post ότι ξεκινά διατροφή. Κατευθείαν της έστειλα μήνυμα και της λέω «Και εσύ Ιβόνη μου τα ίδια τραβάς», μου λέει «Όχι αγάπη μου, θα ακολουθήσεις αυτό που θα σου πω, γανάκι, και θα σωθείς». Τι λέω, έλα ρε εσύ, τι είναι αυτό, άκουσε με, θα ακολουθήσεις τη διατροφή της Δέσποινας Καϊσίδου. Και το έκανα. Και το έκανα, ξέρετε γιατί. Γιατί το είδα πάρα πολύ πρακτικό, πάρα πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ challenging και κάτι το οποίο δεν είχα δοκιμάσει ποτέ. Η διατροφή της Δέσποινας λοιπόν, τι είναι. Αφαιρείς από το διατροφολόγιο σου, από την καθημερινή σου διατροφή, 4 βλαβερές τροφές. Και αυτές ποιες είναι, τι είπα πριν, 4 βλαβερές, ναι, 4 βλαβερές λευκές τροφές. Και αυτές είναι οι εξής: αλεύρι, ζάχαρη, αλάτι και γαλακτομικά. Εκτός από το γιαούρτι επιτρέπεται γιατί έχει τα προβιωτικά και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον οργανισμό μας. Ωραίος εδώ! Της λέω, καλά μου τα λες, αλλά πώς εγώ θα αφαιρώ κάθε μέρα αλάτια, αλεύρια, ζάχαρες, δηλαδή ούτε καν. Και μου λέει, μην αγχώνεσαι, Ελενάκι μου, θα στα φέρω όλα εγώ. Της λέω, Δέσποινα, τι νύστα μου τα φέρνεις εσύ. Μου λέει αυτό που άκουσες, θα στα φέρνω εγώ. Κάθε μέρα θα έχεις τα γεύματά σου από μένα. Λέω τώρα τι μου λέει, μικροϊδεύει. Στο τι νύς μπορεί να μου το αναπτύξει λίγο αυτό να το καταλάβω. Μου λέει βεβαίως, 3 φορές την εβδομάδα θα έρχεται κάποιος στην πόρτα σου
και θα σου φέρνει γεύματα για 2 ημέρες. Κάπως έτσι έρχονται τα γεύματά σου. Κάθε φορά έρχεται ένας γλυκύτατος και ευγενέστατος άνθρωπος και μου φέρνει τα γεύματα για 2 ημέρες. Δεν είναι το πιο ωραίο unboxing της ζωής σου? Κοίτα εδώ. Αυτό είναι και το σήμα της Δέσποινας. Θα σας βάλω και τα link, θα σας βάλω και τα Instagram account, το Do It, να το ακολουθήσετε. Λοιπόν, το unboxing τι περιλαμβάνει? Γεύματα για 2 ημέρες. Συνήθως σου έρχονται 3 κεσεδάκια και τα βάζεις κατευθείαν στο ψυγείο. Είναι αριθμημένα. Όταν έρχονται σε αυτά τα boxes είναι κεσεδάκια που έχεις πάντα μέσα στο ψυγείο και τα καταναλώνεις κατευθείαν και μετά σου έρχονται και αυτά στη μαύρη συσκευασία, τα οποία αφαιρείς αυτό εδώ, όχι να βγάλω το day one, θα το φάω σε λίγο. Αφαιρείς λοιπόν αυτό, έτσι, κάνεις κάποιες τρυπίτσες εδώ πάνω και το βάζεις στο μικροκυμάτων ή στο φούρνο σου για 2 λεπτά. Αφαιρείς τη μεμβράνη μετά, παίρνεις το πιρουνάκι σου και τα απολαμβάνεις. Και έχεις κατευθείαν, χωρίς να ασχολείσαι και να σκοτίζεσαι για τίποτα παραπάνω, έτοιμα τα φαγητά που πρέπει να καταναλώσεις μέσα στην ημέρα σου. Οπότε πάντα έχεις ένα πρωινό εδώ, ένα μεσημεριανό και ένα βραδινό. Τώρα αυτά εσύ μπορείς εννοείται να τα κάνεις switch ανάλογα τις ανάγκες σου. Συνήθως εγώ μέσα στην ημέρα προτιμώ να τρώω τη σαλάτα μου, γιατί είναι και πρακτικό επίσης, γιατί μπορεί να έχω δουλειά και να φύγω έξω, να το έχω στην τσαντούλα μου και όποτε νιώσω πείνα το ανοίγω και το τρώω συνήθως μέσα στο αυτοκίνητο, λίγο πριν πάω στο ραντεβού μου. Εντάξει, συνήθως τώρα είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, φίλοι μου, και όταν δουλεύεις, είσαι στη δουλειά σου, στο γραφείο σου, δεν ασχολείσαι με τίποτα, γιατί στο γραφείο μπορεί να μην έχεις μικροκυμάτων ή φούρνο. Έχεις εδώ το κεσεδάκι, στο οποίο το έχεις βάλει στο ψυγιάκι σου, το βγάζεις και απολαμβάνεις τη σαλατούλα σου και πας το βράδυ στο σπίτι και τρως και το dinner σου. Ενδιάμεσα τώρα, αν πεινάσεις, σου δίνει επίσης η Δέσποινα το μιλαράκι σου και μια σακουλίτσα με 10 αμύγδαλα, που είναι το διακατιανό σου και μπορείς να το καταναλώσεις όποτε εσύ θελήσεις μέσα στην ημέρα σου. Το ιδανικό είναι να έχεις διαφορά 3 με 4 ώρες για να μην πεινάς πάρα πολύ και για να μην μπες με τα μπούνια πάνω σε ένα κεσεδάκι και το και το κάνεις πατιούτ μέσα σε 1 λεπτό, να το φτιαστείς λιγάκι. Οι γεύσεις, φίλες μου, είναι 5 νόστιμες. Κάτσε, γιατί το φως είναι άλλο εδώ. Το σημαντικότερο, κορίτσια μου, είναι ότι δεν έχουν αλάτι και δεν το αισθάνεσαι κιόλας. Μάλλον δεν αισθάνεσαι ότι είναι άγευση. Είναι γευστικότατο, πιστεύτε με. Εγώ τώρα θα φάω εδώ μπιφτέκια κοτόπουλο. Σχεδόν καθημερινά σου έχει ριζάκι, που εμένα τουλάχιστον με εξυπηρετεί, γιατί νιώθω κορεσμό με το ρύζι. Και στην αρχή το βρήκα και σαν παιχνίδι. Ξέρετε τι ωραίο είναι να μην έχεις να σκοτίζεσαι για το τι θα μαγειρέψεις σήμερα, για το τι θα φας σήμερα. Αυτή την, το πρόβλημα στο μυαλό σου είναι λυμένο και είναι διατροφικά λιμένο, δηλαδή καταναλώνεις ακριβώς αυτά που πρέπει να πάρεις. Τα ημερήσια γεύματά σου είναι σχεδόν 1200 με 1500 θερμίδες ανάλογα και αν είσαι και αθλητικός τύπος και κάνεις και προπόνηση, μπορείς να σου φέρει Δέσποινα και κάποια energy balls, θα στα δείξω, τα οποία εγώ τα καταναλώνω συνήθως μετά τη γυμναστική μου. Τις πρώτες 2 μέρες δε, όχι, το απόλαυσα. Όχι, πέρασα τέλεια που είχα εκεί το κεσεδάκι μου και το τρώγα βλέποντας τηλεόραση, ανοίγοντας το λάπτοπ μου, στέλνοντας email. Δεν θα σας πω ότι δεν πείνασα. Πείνασα κάποια στιγμή, εννοείται. Πείνασα, ήθελα να φάω τα νύχια μου, τα πόδια μου, το Θοδωρή ολόκληρο που έτρωγε σουβλάκια δίπλα μου. Αλλά τι γίνεται τώρα? Συνήθως, όταν κάνεις διατροφή, εάν εγώ έκανα την προηγούμενη συνηθισμένη διατροφή μου, που έχω λίγο και το ψωμάκι μου, έχω και το τοστάκι μου, έχω και τα κανονικά μου γεύματα, απλά σε πιο υγιεινή μορφή και σε πιο μικρές ποσότητες, άμα ήταν και ο Θοδωρής δίπλα το βράδυ και μου έτρωγε το τόσο. Τα φαίνουν τέλεια, πώς φρυγάνε. Στην τοστιέρα, έτσι, φρυγανισμένο ψωμί, ωραία, βάζει και τη σως, τα ωραία τα τυράκια. Αν είχα φάει και πριν λίγο ψωμί, πρόσεξε τώρα τι παιχνίδι μυαλού είναι αυτό.
Μπορεί να του λέγα, μπορώ να δακώσω λίγο λιγάκι έτσι, να πάρω λίγο τη γεύση, να μου φύγει λίγο. Θα το έκανα, θα μου έδινε και θα το έτρωγα. Τώρα όμως, που κάνεις μια προσπάθεια να αφαιρέσεις αυτές τις τέσσερις βλαβερές λευκές ουσίες από τον οργανισμό σου, φίλοι μου, δεν σου πάει καρδιά να δαγκώσεις. Οπότε πειθαρχείς ένα τσικ παραπάνω. Είμαι στρατηγός. Αυτά τα κεσεδάκια έχω. Αυτά θα φάω. Εγώ επίσης, επειδή το βράδυ καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση με τον Θοδωρή, καμία ταινία κτλ., επειδή είμαι σίγουρη ότι θα φέρει πατατάκια, θα φέρει γαριδάκια, θα φέρει δρακουλίνια και θα με πιάσουν τα λυσακά μου, έχω αφήσει τα αμύγδαλα προς το τέλος. Δηλαδή τα έχω σαν σνακ, έτσι για να ξεγελάω το μυαλό μου. Και το ίδιο και το μήλο. Επίσης, φίλοι μου, η κατάλληλη περίοδο για να το κάνεις είναι αυτή που βιώνουμε τώρα. Που δεν έχουμε πάρα πολλούς πειρασμούς. Που δεν έχουμε τα μαγαζιά ανοιχτά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά η διασκέδαση που μου λείπει πάρα πολύ είναι να βγω σε ένα εστιατόριο, να παραγγείλω το κρασάκι μου, να φάω το φαγητάκι μου, να κάνω εκεί την κουβεντούλα μου, να δω τους φίλους μου, να περάσω καλά, να διασκεδάσω. Έτσι! Αυτό είναι και αυτό που μου έχει λείψει παραπάνω. Οπότε, από τη στιγμή που δεν είναι ανοιχτά, βολεύει! Η κατάλληλη στιγμή είναι τώρα. Πώς θα επιλέξεις λοιπόν το πρόγραμμά σου? Θα σου βάλω εδώ το link να μπεις στο site της Δέσποινας, να μπεις ένα λεπτό. doitpavlaeat.gr. Σου έχει 3 διαφορετικά προγράμματα. Κάτσε να μπούμε μαζί να τα βλέπεις. Μπορείς να δεις και το μενού, να δεις τι πιάτα είναι αυτά. Δηλαδή με το που μπεις δεν υπάρχει περίπτωση να μην το λιγουρευτείς. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Και διαλέγεις ακριβώς το πλάνο σου και σου έχει νομίζω 3 πλάνα. Είναι το diet meal plan, αυτό που κάνω εγώ. Είναι το healthy meal plan, εκεί μπορεί να έχει και ένα πιάτο παραπάνω ή να σου έχει και κάποιες άλλες συνταγές, και το gym meal plan, αν καταναλώνεις πολλές θερμίδες και είσαι πολύ αθλητικός τύπος, νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα σου ταιριάξει και καλύτερα. Εσύ βλέπεις ποιες είναι οι ανάγκες σου, τι θέλεις από τον οργανισμό σου και πώς θέλεις να διαμορφωθεί η εικόνα σου μεθαύριο και επιλέγεις το κατάλληλο πρόγραμμα. Τώρα θα μου πεις, έλα εδώ και στα σημαντικά. Πόσο έχει το πρόγραμμα? Έχει 130 ευρώ την εβδομάδα. Δηλαδή περίπου σου βγαίνει 520 το μήνα, αν πεις ότι κλείνεις πρόγραμμα μηνιαίο. Θα μου πεις, ρε Έλενα, ωραία μου τα λες, αλλά 520 ευρώ να δώσω τώρα? Γι' αυτό σε καταλαβαίνω. Αλλά αν έχεις μπει στην διαδικασία να πας σε διατροφολόγο, παίρνεις και το σούπερ μάρκετ σου. Πόσα καταναλώνεις για το σούπερ μάρκετ? Που άμα πας σε διατροφολόγο, θα πληρώσει το διατροφολόγο και θα σου πει μετά, δεν παίρνεις και αυτά τα δικά μου, τα μπισκοτάκια, τα αυτά, και δεν πας και στο βιολογικό κατάστημα να πάρεις τα βιολογικά. Δεν μην νομίζω ότι θα σε αφήσει έτσι, θα σου βάζει έξτρα πράγματα. Οπότε νομίζω για ένα μήνα αξίζει, αν είσαι διατεθειμένος να αλλάξεις την εικόνα σου, να επενδύσεις αυτό. Επενδύουμε στο σώμα μας, επενδύουμε σε εμάς. Είναι κάτι που κάνεις για σένα. Είναι κάτι που βελτιώνει την εικόνα σου, το εσωτερικό σου. Και θα το ξανατονίσω και θα σου το ξαναπώ, θα το κάνεις για σένα και μόνο. Για κανέναν άλλον. Όποιος σου πει, άλλαξε λίγο την εμφάνισή σου, νομίζω ότι πρέπει να τον αλλάξεις από τη ζωή σου. Αυτά είχα εγώ να σου πω. Είμαι νομίζω στην ένατη ημέρα. Έχω χάσει 1,5 κιλό. Δεν πάω γρήγορα, πάω αργά. Είμαι okay με αυτό. Νιώθω ήδη καλά. Και ξέρω ότι αν αυτό το ακολουθήσω ένα μήνα αυστηρά, θα δω μια άλλη Έλενα. Ούτως ή άλλως, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα βλέπουμε μια την άλλη. Είναι πράγματα που δεν κρύβονται. Η χαρά, η καλή διάθεση και το αν γινόμαστε. Μην κοιτάτε τα φίλτρα και όλα αυτά που υπάρχουν, οι βλακίες στο Instagram. Εδώ είναι η πραγματική μας εικόνα και νομίζω ότι κάποιος φαίνεται κατά πόσο είναι αληθινός και κατά πόσο η εικόνα του είναι αντίστοιχη της πραγματικότητας. Θέλω πολύ, εάν ακολουθείς τη διατροφή της Δέσποινας, να μου στείλεις, να νιώθουμε λίγο η μία την άλλη. Στείλε μου στο Instagram, στείλε μου εδώ, κάνε με τάγκο που θέλεις, θα σε κάνω repost. Θα χαρώ και αν θέλεις να κρατήσουμε μια πριβέ συνομιλία, να κάνουμε ακόμα και αυτό, να μου πεις όλες του τις ανησυχίες. Εδώ είμαι εγώ για σας, για να συμβαδίζουμε μαζί, για να τα κάνουμε αυτά παρέα και να στηρίζουμε η μία την άλλη. Οι γυναίκες πρέπει να είμαστε ένα, να λέμε καλές κουβέντες, να μας ανεβάζουμε. Άστα όλα αυτά, να ανεβάζουμε μία την άλλη. Πέρσι, πας τώρα. Πάρε τη φίλη σου τηλέφωνο και πες σε ένα γλυκόλογο. Μια καλή κουβέντα έτσι, στο άσχετο, χωρίς να έχεις κάποια δικαιολογία. Χωρίς καμία αιτία. Πάρ' την τώρα τηλέφωνο
Και άμα σου πει γιατί, έτσι ρε παιδί μου, γιατί μου το πει η Έλενα. Αυτά, μην συγχυστώ, πεινάω και όλες πρέπει να φάω. Το σημαντικό του βίντεο είναι το λεπτό που θα ακολουθήσει. Θέλω να κάνεις λοιπόν like, εννοείται, να ακολουθήσεις όλα τα βήματα, subscribe. Θέλω να βάλεις ένα hashtag για να μπορείς να κερδίσεις το διαγωνισμό. Do it like Έλενα. Αυτό θα κάνεις. Do it like Έλενα. Πολύ μου αρέσει αυτό το hashtag. Και μία τυχερή θα κερδίσει ένα πρόγραμμα για έναν ολόκληρο μήνα. Α, πολύ χάρηκα. Θα πάω να συνεχίσω. Αχ, τι ωραία. Έχει πάει 5 και δεν έχω φάει ακόμα από το μεσημεριανό μου. Ωραία, άρα 5 ώρα θα φάω τώρα το. Ποιο να διαλέξω να φάω. Σήμερα έχω τόνο σαλάτα και μπιφτέκια κοτόπουλο με ριζάκι. Να φάω τώρα. Θα φάω τώρα το μπιφτέκι αφού δεν έχω φάει. Και έχω κάποια ώρα να φάω αρκετά, διότι έκανα γυμναστική, έφαγα το energy ball, έχω φάει και το γιαούρτι μου το πρωί. Πάμε να φάμε τώρα το μπιφτεκάκι. Άμα θέλεις μπορεί να βάλεις και πιπεράκι πάνω στη μεριδούλα σου. Μπορεί να το βάλεις και στο πιάτο σου να νιώσεις ότι είναι σπιτικό. Πάμε μαζί παρέα φίλες μου εδώ, όλα μαζί τα κάνουμε. Βάλ το μπρος, γιατί η μέρα μεγαλώνει, ο καιρός καλοκαιριάζει, τα ρούχα μας θα γίνονται όλο και πιο ελαφριά. Κάποια στιγμή θα βγούμε από το lockdown, θα βγούμε έξω, θα έρθει το καλοκαιράκι, θα βάλουμε τα μαγιό μας και πρέπει να είμαστε έτοιμες. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε, περιμένω τα σχόλιά σας και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο την επόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, αυτά έκανα, πότε λέω άλλο.